Ο κάμπος μας εμάς είναι αυτός. Εδώ. Εμείς χανόμαστε γιατί χάνει τη θάλασσα. Η ζωντανή θάλασσα. Έλα Σωτήρη, καλημέρα ρε, καλημέρα. Άμα σηκώνεις μην απαντήσεις, θα τα πούμε μετά ρε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, από βραδύς με φόβησε λίγο γιατί είχε αέρα, αλλά εντάξει δεν έχει κουράγια. Αλλά δεν έχει και θάρρος για το μεσημέρι. Και εγώ λίγα αγκίστρια πήρα, δεν πήρα πολλά. Να μαζευτούμε νωρίς, αύριο πάλι. Έγινε ρε, θα τα πούμε, καλή δουλειά. Έγινε μου το ρε, καλή δουλειά, γιατί σηκώνεσαι. Έλα, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσύ? Καλά, μωρέ. Εντάξει, καλά όλα, μας τρόμαξες λίγο, ε. Όλα καλά, πορεύα, μερέκι, πορεύα, είναι για την ώρα, πας για παραδόλια. Ναι, μωρέ, πάω να βάλω λίγα κίστρια εδώ για να μαζευτώ νωρίς. Αυτός με την τελευταία φουρτούνα έπαθε μια μικρή ζημιά το καΐκι του και στεναχωρήθηκε πολύ, τον έπιασε η καρδιά του και τον πήγαν Αθήνα. Είναι αυτό που λέγαμε, συνδέεσαι άμεσα με το καΐκι. Είναι κομμάτι του εαυτού σου, τελείωσε. Όξο κερατά. Το πήρε το δόλωμα.
τραβήχτηκε εσύ κανένα? Όχι πολύ. Δεν τράβηξε τελικά πολύ? Όχι. Που έλεγε. Όχι. Και εγώ τον φοβήθηκα κάποια στιγμή, αλλά εκεί πήγε σε ένα 4-5 και σταμάτησε ο αέρας. Εγώ είχα βάλει 350 αγκίστρια μεγαρίδα, 1,5 κιλό σαργουδάκια. Και τώρα έπρεπε να έχει. Έπρεπε να έχει τώρα. Πρέπει να έχει. Τι κάνεις, γεια. Τίποτα. Yeah. Ρίχες. Τίποτα, τίποτα. Ένα ντασκάκι, 5-6 κιλά, κάτι σκορπίνες και κάτι καπόνια. Λίγα. Πού είσαι, κάτω είσαι? Πάνω στη γριά. Πάνω στη γριά είσαι. Κόψανε τα ψαριά, μαζευτήκανε, κόψανε. Τίποτα. Για μοίρα είμαστε όλοι. Πού είναι τώρα οι κύριοι διευθυντές θαλάσσιας αλίας που λένε ότι έχει ψάρια? Ή εμείς ξεχάσαμε να πιάνουμε ψάρια ή δεν έχει. €70 έχω πάρει από το πρωί. Και αυτά ήταν κάτι μπαρμπουνάκια, πήραν δύο άτομα, τρία και τα πήραν. Και αυτά άλλα. Αυτό είναι ζωντανό το καημένο, τι να του κάνουμε. Τι είναι αυτό? Καπόνι. Λοιπόν, να μου βάλεις μπαρμπουνάκια. Ναι, πώς θα θες και να στα καθαρίσω, να στα κάνω. Ναι, κοίτα. Αλαλό, έχεις καμιά εφημερίδα? Το 60 είναι η άδεια, η ταυτότητά μου, γιατί οι άδειες χάνονται. Ναι. Η ταυτότητά μου γράφει επάγγελμα αλλιεύς. Τον Ιούλιο του 60. Καταλαβαίνεις τώρα πόσα χρόνια. Από το 57 έχω βγάλει άδεια. Αλλά το 60 γράφει ταυτότητα που βγάλα. Λοιπόν, τι ξέρεις να βρεις άστα. Αλλά το χάλι το τωρινό δεν έχει. Τύχαινε, πουλάγαμε και φτηνά τα ψάρια και τα πετάγαμε. Είχε ψάρια, δεν σε νοιάζει ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Φτάσανε σε σημείο να κλαίνει οι μηχανότραντες. Ναι, που λένε βαρκάρι τελάρα και αυτά. Όλοι κλαίνε. Εγώ με ο Σπανό που μιλάω. Κλαίνε. Ο Σπανό που μιλάω περικλέ και πουλάνε και ξέρει, εχνάλια αγορά. Μου λέει Νίκο, θα αράξω με εμένα, καεί θα τη βγάζω. Κλαίνε, σου λέω, εγώ παίρνω μηνύματα. Το 60% του φαγητού τη φώκια είναι το χταπόδι. Σου πιάνει και χταπόδι. Δεν έχει. Τελείωσε. Πεινάει, θα κάνει αλλημασμένη. Εγώ του το είπα. Λέω και οι φώκες υπάρχουν γιατί εμείς θέλουμε. Αλλιώς δεν είναι δύσκολο για μας να ξεπαστρέψουμε τα πράγματα. Ναι, μη φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά μη φτάσουμε μέχρι εκεί. Αυτό τους λέω. Έπρεπε να μας αποζημιώνανε, Μίτσο.
αλλά και πάλι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, να έχει θάλασσα ψάρια μέσα. Αλλά μπορούμε να πούμε κάποια tips ή κάποια πραγματάκια που μπορούν να βοηθήσουν το καθένα από εμάς. Πάνω απ' όλα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η αυτοαποτελεσματικότητα. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο αυτοαποτελεσματικοί. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται μέσα από τις εμπειρίες της ζωής. Χτίζουμε μέσα από την αυτοαποτελεσματικότητά μας, μέσα από τις αποτυχίες και τις επιτυχίες της καθημερινής. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να θέτουμε στόχους που να είναι ρεαλιστικοί και όχι απίθανοι. Χρειάζεται να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας ακόμα και για τα μικρά πράγματα που κάνουμε. Mm-hmm. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια και χρειάζεται να έχουμε θετικά πρότυπα. Θετικά πρότυπα και φιγούρες έμπνευσης. Και φιγούρες έμπνευσης. Αμέ. Άντε, γιατί σήμερα δεν έχουμε κάνει δουλειά. Χέρι. Τα ψάρια δεν βρωμάνε, έχουμε πει. Απλά μυρίζουνε ψαρίλας. Όπως τα λουλούδια μυρίζουνε ωραία. Τα μπαγιάτικα ψάρια βρωμάνε, είπαμε. Τα ψαράκια που λες. Τα έχουμε πιάσει. Και είναι πολύ λίγα μέσα στη θάλασσα. Γιατί κάποια στιγμή εμείς οι άνθρωποι θέλαμε να πιάσουμε όλα τα ψαράκια που είναι μέσα στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί δεν σκεφτήκαμε σωστά και θέλαμε να κάνουμε πολλά λεφτά από τα ψαράκια και τώρα η θάλασσα δεν έχει πολλά ψαράκια μέσα. Και τους καρχαρίες. Και τους καρχαρίες πιάσαμε. Γιατί έλεγε φουρτούνα για να μην είναι κοντά στο τσιμέντο και σπάσει το καίκι. Εμείς το έχουμε λίγο κοντά. Ναι. Γιατί δεν το έχουμε και τόσο. Α, τώρα θα το πάμε στη θέση του. Ναι, 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 Μίτσο, ναι, και το έχει βουτήξει λατίνι. Α, το λατίνι. Γιατί είχε μια... Αυτό είναι σημάδι από... Μια κεφαλή από σαρδέλα είχε στην άκρη. Πιστεύω ότι η Δημήτρη θα είχε ψάρι. Πλακώσαν τα δελφίνια σε αθλία κατάσταση. Αλλά μεγάλα ζώα, πολύ μεγάλα, δηλαδή... Να ήταν 3-4 μέτρα το κάθε τέτοιο. Ό,τι βρουν δεν τους απασχολεί δίχτυα είναι μπροστά ή τίποτα. Να, να τα κάνεις. Κοίτα να δεις, αυτό είναι μια νη εβδομάδα δίχτυ. Από τα δελφίνια. Κοίτα να δεις τρύπες. Είναι για πέταμα το δίχτυ. Όλο έτσι είναι πέρα-πέρα. Μου είχε τύχει μονομέρας να μου κάνουν πάνω 5.000 ευρώ ζημιά. Να κλαίω και να κάνω μια εβδομάδα πάω για δουλειά.
Τι πάντα μπορείς να κάνεις. Τώρα εμείς, οι μικροί ψαράδες με τα μικρά καΐκια, είπαμε να κάνουμε κάτι για να προστατέψουμε τα ψαράκια. Να τους αφήσουμε ένα χώρο όπου τα γεννάνε οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και θα μεγαλώνουνε και έτσι η θάλασσα θα έχει ψαράκια να πιάνεις και εσύ μεθαύριο που θα γίνεις ψαράς. Μας άσπασε η θάλασσα. Προχθές που έκανε φουρτούνα. Έλα, είναι μεσημέρι, ε! Τέρμα! Σταμάτα ρε! Σταμάτα, τι... Οπότε ακόμα δεν είναι, το φοβάμαι, το φοβάμαι. Θα έρθει τον άλλο μήνα ο Αιγύπτιος και θα... Στο μεταξύ δεν έχει αφρόψαρο να πεις γιατί τώρα ο κόσμος θέλει φτηνό ψαρά. Αφρόψαρο. Δεν έχει αποδάφτο οπότε... Κάτσε ρε σπορά από εδώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς. Έχει ξεφύγει. Εδώ σου λέω άλλος ο ίδιος ο μηχανοτράτης μου λέει αν δεν πέσουμε λέει γυαλό δεν κάνουμε μεροκάματα. Είχαν βρει οι χωραΐτες και δεν κάνανε καμιά ιστορία. Ήτανε γυαλό, βιτάλια, τένια, όλα. Τα περάσανε γραμμή, όλα. Ναι, οι δύο αυτές ήτανε. Το ξέρω ρε, τα ακούω και... Δηλαδή το πιστεύω στα αυτιά μου αυτό το πράγμα. Ρε εσείς γιατί δεν παίρνατε το λιμεναρχείο και εδώ ο Σωτήρης του Σάπε, γιατί ρε δεν παίρνατε το λιμεναρχείο να κάνουμε ιστορία, να πάμε όλοι μαζί. Έχουμε κάτι καλά μηνύματα, δηλαδή και παιδάκια που ήταν αντίθετα, έτσι κάτι πιο νεαροί, είναι τώρα πολύ ένθερμοι, υποστηρικτές. Κατάλαβα. Κανόνισε, κανόνισε. Έλα. Λοιπόν, Γιαννάκη, άντε, άντε. Θέλω να ψαρέψω. Έλα, γιατί έχω και το μικρό εδώ και... Θέλω να ψαρέψω. Ξέρεις τι ψάρι πρέπει να είναι αυτό για να το πιέσεις τώρα. Τι ψάρι. Τουλάχιστον ένα κιλό. Του δώσ' του μπόσικα να πάει κάτω. Τι περιμένεις? Να πιάσω ψάρι. Κάτι τσίμπησα. Κάτι τσίμπησα. Δεν τσίμπησα κανένα. Πιάσω κανένα.
Κάτι έπιασες. Φέρ το απάνω. Είναι βαρύ. Δώσ' του. Τραβάει καθόλου το ψάρι. Θα το πάρει μέσα. Κράτα το, μη στο πάρει μέσα. Όπω μια ψαρούκλα που έπιασες. Σκηνόψαρο έπιασες. Το ξέρεις το σκηνόψαρο? Όχι. Είναι ένα ψάρι που μοιάζει με σκηνή. Είναι ένα χρώμα στις Κυκλάδες η αλία, η παράκτεια. Δυστυχώς όμως, κανείς δεν προσπάθησε μέχρι σήμερα να τη βοηθήσει και να τη συντηρήσει. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε άμεροι ευθυνών, δεν λέω ότι και εμείς δεν κάνουμε ζημιά στη θάλασσα. Απλά είναι δυσανάλογη η ζημιά που κάνουμε εμείς με αυτό που γίνεται από τα μεγάλα σκάφη και από τη μαζική αλία. Όσα αλιεύματα μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, για ένα χρόνο, μπορεί ένα μεγάλο σκάφος να τα κάνει για 15 μέρες. Τη νύχτα γίνεται παράνομη αλία. Και από επαγγελματίες και από ερασιτέχνες. Ξέρεις πόσα φουσκωτά τη νύχτα κυκλοφορούν και κάνουν ψαρατόφικα με φως? Με ποιος να τους κυνηγήσει? Εκεί πας και κινδυνεύεις. Οι πιο πολλοί σε απειλούν με τα... με δίκανα, σε απειλούν με ψαρατόφικα, χιλιαδιό. Ζυγόνιες, φοβάσαι. Δυστυχώς διαμαρτυρόμαστε, αλλά είναι ανταπόκριση από λίγους. Είναι δηλαδή τρεις μιλάνε και οι υπόλοιποι 50 κοιτάζουν. Λέει, γιατί να γίνω κακός? Μάμα, δεν γίνεις κακός. Πώς θα γίνει? Μπαμπά. Ορίστε. Αυτό το σκηνή είναι για καρχαρίε. Αυτό, όχι, για συναγρίδες είναι αυτό. Εκεί. Είχαμε υποσχεθεί πρώτα να τελειώσει η σύνοδος κορυφής του Μαρτίου, να δούμε προς τα πού πάει το πράγμα και μετά να καθιερώσουμε. Μπαμπά δουλεύει! Τίποτε και εδώ. Ψάρευα πριν από... δεν είναι πολύ καιρός. Ψάρευα πέρα στο μήλο που λέμε στην άμμο. Ήταν ο καιρός θετικός και είχα ρίξει παραγαδάκι. Ερασιτεχνικό τώρα, καταλαβαίνετε, με τον πιτόνι. Και πέρασαν 5 τράτες. Αυτές οι μηχανότρατες, ανοιχτά. Βλέπα τα φώτα. Την άλλη μέρα είδα 3. Και σε συζήτηση που είχαμε κάποιον, λέγω, είδα ένα βράδυ 7. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ότι ψαρεύει, μαζεύει μόνο το ψάρι. Καταστρέφει τη βοσκή, το γόνο, τα πάντα. Καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή αυτή. Κάποτε ρώτησα κάποιον. Πήγα στην Δράτα μέσα και είχε για πέταμα άχρηστα, δηλαδή ψαράκια κάθε είδους μικρούλια. Λέω, τι είναι αυτά ρε, δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Καταστρέφεται τα πάντα. Η απάντησή του, δεν λέω όνομα, η απάντησή του μου λέει, Γιώργη, για μένα και για τα παιδιά μου θα έχει. Από εκεί και πέρα χέστηκα, έτσι μου είπε. Σαββάτο χθες, 800, σαρδέλα, 3 κιλά,
μήνες. Και αν κάποιος δει τις διαφορές με τα προηγούμενα χρόνια, είναι σημαντικές. Παρόλο που τώρα δουλεύουμε πιο πολλά εργαλεία από την παλιά. Είναι αρκιονίδες ημέρες τώρα. Όταν είναι βαριχειμονιά, η γλάρη ψιλοπετάνε και βγαίνει στεριά ψηλά. Πρώτα δεν υπήρχαν μετεωρολογίες. Άντως και τώρα κάτω μπορεί να φέρει κανένα μπουρίνι. Καμιά μπόρα. Ναι, κάτω. Έλα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα, καλά εσύ, τι κάνουμε. Καλά ρε, τι λέει Κύθνο. Να σου πω κάτι, όπως έχουν γίνει και δεν ελέγχει κανένας και καίκι να κάνεις χωρίς άδεια και να δουλεύεις, δεν θα σου μιλήσει κανένας. Άντε φτιάξε ένα καίκι και πες παιδιά πήρα ένα καίκι καινούριο, με άδεια. Δεν θα σε ελέγξει ποτέ κανένας. Τίποτα, άστα. Τα έχουν γράψει όλα. Μιλάμε συνέχεια και από κάτω τα παιδιά από τη Μήλο με παίρνουν συνέχεια και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Περνά το μέσα εδώ, στην τρύπα. Και ξανά. Εδώ. Βλέπω, δεν του βλέπω. Έλα, βάλε το στη θέση του. Να το βάλω εγώ. Σε τσίμπι στο αγκίστρι. Όχι. Έτσι είναι οι ψαράδες. Τους αγκιστρώνουν τα αγκίστρια. Βάλε κοκκινίλα. Αν θες να γίνεις ψαράς, πρέπει να έχεις σκληρά τα χέρια σου. Πας επάνω μετά με τη μάνα σου και θα φάτε. Καθίσεις να φας. Εντάξει. Δεν πεινάς τώρα. Ρε Γιώργο, κάνουμε το καίκι πειρατικό. Γιατί. Να πηγαίνουμε για θησαυρούς. Γιατί να πηγαίνουμε. Και να είμαστε πειρατές. Ναι.
Θα βάλουμε και μια μαύρη σημαία. Γιατί μαύρη? Γιατί τα πειρατικά έχουν μαύρη σημαία. Έλα, χάλασε και ο καιρός. Έλα, καπτανικό. Καλημέρα, τι γίνεται, τι κάνεις? Αν μπορέσεις, προσπάθησε να βρεις τη μελέτη, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Εγώ τη διάβασα. Ναι. Ή αν μπορείς, κάνε κανένα τηλέφωνο εκεί με τους Κιμολιάτες. Τι σκέψη έχουν και αυτοί? Εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις για το πόσα σκάφη θα αλλιεύουν στην περιοχή, αν θα έρχονται ξένοι στην περιοχή. Ναι. Και εξάλλου πρέπει να εκπροσωπήσουμε τη δική τους γνώμη. Και τη δική σας. Ναι. Θα έλεγα να δούμε και ένα κομμάτι της Μήλου, το βόρειο κομμάτι, εκεί τον Κάβο, τον Βορεινό. Είναι μια ευκαιρία. Προσπαθώ να κλείσω και ένα ραντεβού με τον Υπουργό Αλίας. Αν μου δώσουν το OK, θα σε φωνάξω να ανέβεις εσύ, να ανέβει ο Μιχάλης από την Αμοργό, από τη Μύκονο, θα έρθει κανένας από τη Σύφνο, δεν ξέρω. Να κάνουμε μια συνάντηση με τις Κυκλάδες. Εντάξει. Λοιπόν, σ' αφήνω γιατί τρέχω κι εγώ, θέλουμε να κάνουμε εδώ κάποια πραγματάκια. Πάω να ενημερώσω τους ψαράδες τώρα στη χώρα. Η Δαμανάκη, όταν έπιασε επίτροπος πριν ένα χρόνο, παρήγγειλε μία επίγουσα μελέτη. Από όπου φάνηκε ότι μέσα σε 8 με 10 χρόνια από τα 36 εμπορικά είδη της Μεσογείου θα υπάρχουν μόλις τα 6 με 8. Είναι τραγικό, έτσι. Είμαστε στα 11 γραμμάρια κατά μέσο όρο ανά τετραγωνικό μέτρο τη στιγμή που σε περιοχές που δεν είναι επιβαρημένες από την αλία, στη Μεσόγειο, όπως είναι τα νησιά Μέντες στην Ισπανία, είναι στα 250 γραμμάρια. Είναι τεράστια η διαφορά. Αν λοιπόν μπούμε στη λογική ότι προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον και οι φώκες θα έχουν να φάνε και οι ψαράδες. Και δεν θα μας ενοχλούν. Και δεν θα μας ενοχλούν, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που είναι τώρα. Αν έχουν να φάνε, γιατί δεν σε ενοχλούν? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πρόταση από μη κυβερνητικές οργανώσεις, μάλιστα για την Ίσο Γιάρο. Μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura και πολύ σύντομα φαίνεται να πηγαίνει να γίνεται μία προστατευόμενη περιοχή για την Αλία. Εμείς βέβαια λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν φτάνει ούτε για την προστασία συγκεκριμένων ειδών, ούτε για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Εμείς μπαίνουμε στη λογική και αυτό είναι που προτείνουμε και φαίνεται να προχωράει ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Κυκλάδων. Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Σύρο, Κύθνο, Κέα, όλο αυτό περιμετρικά της νήσου Γιάρου. Μπορούμε να το κάνουμε με τη χαρτογράφηση της Τραγάνας και της Ποσειδονίας. Να εκμεταλλευτούμε τον ευρωπαϊκό κανονισμό όπου θεωρεί την Τραγάνα και την Ποσειδονία ως προστατευόμενα ενδιαιτήματα, να βγάλουμε έξω τις δυναμικές μορφές αλίας από αυτές τις περιοχές και να θέσουμε και διαχειριστικά μέτρα για την παράκτη αλία. Αυτή είναι η ιδέα, είναι ο μόνος τρόπος για να προστατέψουμε την περιοχή μας, συγκεκριμένα είδη που κάποιοι θέλουν, να κρατήσουμε ζωντανή τη θάλασσα και κατ' επέκταση το δικό μας επάγγελμα και ολόκληρες τις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Δεν έχουμε άλλη επιλογή και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μην κάνεις καμιά ζημιά. Και Γιώργο, εσύ έτσι τα μαλλιά σου. Ε, τα είδες πως είναι? Ναι. Άμα είσαι και ψαράς, θα είναι ό,τι πρέπει. Μέσα στο αλάτι.
Συνέχεια. Έφερνα συνέχεια με στο αλάτι. Εμένα. Ναι. Μερικές φορές. Γιατί. Είναι κοντά τα δικά μου, δεν είναι μακριά. Ναι. Έχουμε πει ότι έχει πνευμόνια. Φάλινα, έτσι δεν έχουμε πει. Ναι. Και το δελφίνι. Και το δελφίνι, μπράβο. Και βγαίνει κάθε τόσο για να πάρει αέρα. Την ώρα λοιπόν που βγαίνει... Και το ψάρι. Όχι, τα ψάρια έχουν βράχια, είπαμε. Και πώς αναπνέουν. Από τα βράχια. Παίρνουν τον αέρα μέσα από το νεράκι. Μέσα από το νερό της θάλασσας. Οι φάλαινες και τα δελφίνια και οι φώκες βγαίνουν για να πάρουν αέρα απ' έξω. Και την ώρα που βγαίνει για να πάρει αέρα, είναι από πάνω από το πλοίο, αυτός με τόπλο με το καμάκι, και τη χτυπάει. Και τη σκοτώνει τη φάλαινα την καημένη. Γιατί? Για να την πάρουν, να την κόψουν κομματάκια και να την πουλήσουν. Έπρεπε να φύγει πιο γρήγορα. Δεν προλαβαίνει. Γιατί? Κατάλαβες, δεν είναι πάντα γρήγοροι. Κάποιες φεύγουν, κάποιες δεν προλαβαίνουν. Επόμενη στάση, αεροδρόμιο. Η θάλασσα δεν φταίει, εμείς φταίμε. Εμείς με τον τρόπο που αλλιεύουμε. Εμείς γιατί θέλουμε να πάρουμε από τη θάλασσα όσα μπορούμε περισσότερα. Και σε αυτό συμμετείχαμε όλοι βέβαια. Ο καθένας, ανάλογα με τη δυναμικότητα του εργαλείου του, ο επιστημονικός κόσμος φωνάζει. Υπεραλληλεία. Εμείς φωνάζουμε. Κανένας δεν ακούει. Και όταν θα το καταλάβουμε, όταν θα πιάσουμε και τα τελευταία ψάρια και ξαφνικά θα πούμε, μα τι έγινε, γιατί δεν έχουμε πια ψάρια. Τότε θα αρχίσουμε να λέμε, α, έπρεπε να είχαμε κάνει ορισμένα πράγματα. Περιμένουμε πάντα κάποιος να έρθει και να κάνει πράγματα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω αυτή τη στιγμή. Να αφήσουμε χώρο στη θάλασσα να αναπαραχθεί. Και όταν μεγαλώσει ο Γιώργος θα πάρει καίκι. Ναι. Πώς θα το λες? Θα το λέω μπαμπά. Μπαμπά θα το λες. Και ποιος θα δουλεύει μέσα? Εγώ και εσύ. Εσύ θα σηκώνεις παραγάδια και εγώ θα είμαι στο τιμόνι. Εγώ θα οδηγώ και εσύ θα σηκώνεις παραγάδια και δίχτυα.